Ώρα για συστάσεις, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην πιο διάσημη οδό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Κίμωνος Βόγας, στο Τσιπουράδικο των Λαϊκών. Κοντά μου ο Άκης, γνωστός και μη εξαιρεταίος στην πόλη. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα. Θα μου γνωρίσεις και τον συνέτερό σου. Ναι, είναι ο συνέτερός μου ο Νίκος. Μαζί είμαστε εδώ. Μαζί έχουμε το Τσιπουράδικο Λαϊκών. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε εσάς. Ευχαριστούμε που είστε και εσείς κοντά μας. 2 μήνες μαγαζί και έγινε αυτομάτως στέκη των καλοφαγάδων. Δηλαδή έγινε ευρείως γνωστό. Βέβαια, εντάξει, είσαι χρόνια στη νύχτα, στα μαγαζιά, αλλά το φαγητό είναι κάτι το διαφορετικό, έτσι. Πρέπει να έχεις πολύ καλή κουζίνα και αμέσως βγήκε η βρώμα ότι το Λαϊκόν γίνεται ο κακός χαμός. Καλός χαμός, θα το πω εγώ. Χωρίς υπερβολές είναι κάπως έτσι, γιατί εδώ και εγώ και ο Νίκος κάνουμε μια πολύ πολύ φιλότιμη προσπάθεια. Δίνουμε το 100% τις αντοχές και τις δυνατότητες που έχουμε. Είμαστε γνώστες της εστίασης. Είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ. Δεν λείπουμε ποτέ. Και αυτό τελικά ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, το εκτιμά και έχει σαν αποτέλεσμα να μας τιμάει με την παρουσία που έχει. Νίκο, τι καλό θα φάμε στο Τσιπουράδικο. Πες μου λίγα πιάτα για τον κόσμο που δεν γνωρίζει το Λαϊκόν. Έχουμε διάφορα δικά μας πιάτα. Έχουμε πολλά ορεκτικά. Δεν θα πω πιάτα. Θα αφήσω τον κόσμο να έρθει να τα δοκιμάσει. Τα βλέπετε εξάλλου στην οθόνη σας. Έχουμε διάφορα και ψαρικά και κρατικά. Δεν είναι ότι είμαστε μόνο στο Τσιπουράδικο. Έχουμε και κρατικά της ώρας. Ελπίζω και χειροποίητα πάρα πολλά πράγματα που κάνουμε. Ελπίζω ο κόσμος να έρθει κοντά μας και να τα δοκιμάσει. Άκη, τι θα πρότεινε στο φίλο σου βλέποντάς τον, θα έλεγες, και σου έλεγε Άκη, θέλω να φάω σήμερα κάτι καλό και να πιω ένα τσίπουρο. Τι θα του πρότεινε? Συγγνώμη να πω κάτι. Κοίταξε να δεις, Κώστα, τι γίνεται εδώ. Είπα και πριν ότι ακόμα και το γάβρο και τη σαρδέλα θέλουμε το ψάρι να είναι φρέσκο, να είναι ημέρας. Δεν υπάρχει δεύτερης ημέρας τίποτα εδώ πέρα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που έρχεται και κάθε βράδυ, κάθε μεσημέρι και μας τιμά και έρχεται και τουλάχιστον απολαμβάνει την φρέσκα κουζίνα. Νίκο, οι τιμές είναι καλές? Γιατί κάποιος βλέποντας το χώρο μπορεί να πει, ω, μήπως έχει ακριβή κουζίνα κτλ. Όχι, το λέει και το όνομά μας, το Λαϊκόν. Είμαστε λαϊκά. Τρώμε λαϊκά. Τρώμε λαϊκά, λαϊκά παιδιά είμαστε. Ποιες ώρες και μέρες είμαστε ανοιχτά εκεί? Είμαστε κάθε μέρα. Από τις 12 το μεσημέρι ξεκινάει η κουζίνα και κλείνει στις 12 το βράδυ. Και δεν υπάρχει ρεπό στο μαγαζί και ούτε θα υπάρξει. Λαϊκές βραδιές γίνονται, μαθαίνω. Και πρέπει να μας πεις, Νίκο, κάθε πότε γίνονται οι λαϊκές βραδιές, περίπου? Περίπου τώρα, εντάξει, θα ξεκινήσει και ο χειμώνας. Τώρα το καλοκαίρι, κάθε Τετάρτη, προσπαθήσουμε να βάλουμε ζωντανή μουσική. Και στο μέλλον και άλλες εκπλήξεις θα τις... Και πολλά live λοιπόν στο Λαϊκόν. Κλείνοντας λοιπόν, εγώ θα έλεγα Λαϊκόν για να περάσουμε όμορφες, ωραίες στιγμές στην καρδιά της πόλης. Εσύ, Άκη, τι θα έλεγες? Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια καλή επιλογή να έρθει ο κόσμος να δοκιμάσει. Εμείς θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να φάει όπως πρέπει, να πληρώσει όπως πρέπει και να περάσει σούπερ. Όταν έρθει η ώρα για καλό φαγητό, το Λαϊκόν, Κίμωνος Βόγα 29. Παραλία Μπότσαρη. Και όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Και σας ευχόμαστε, μάλλον ένα μεγάλο ευχαριστώ και εγώ θέλω να πω στον κόσμο που μας στηρίζει. Και εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι, καλό χειμώνα. Όταν έρθει η ώρα για καλό φαγητό, Λαϊκόν στην Κίμωνος Βόγα. Στη δικιά μας από το Λαϊκόν.